Μαζικέ αντιδράσει σε κοινωνικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο προκαλεί η είδηση τη αποφυλάκηση του καταδικα... καταδικασμένου, με συγχωρείτε, για υπεξαίρεση, για ξέπλυμα αλλά και για ηθική αυτουργία σε απόπειρα δολοφονία στο πλαίσιο του σκανδάλου Ενέργα Αυτά, Αριστίδη Φλόρου. Η αξιωματική αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, κατηγορώντα τη για κατάπτυστε νομοθετικέ παρεμβάσει, ενώ ο Υπουργό Δικαιοσύνη, ο κ. Κοντονή, κάνει λόγο για βούλευμα που εγείρει πολλά και εύλογα ερωτήματα, ζητώντα μάλιστα να του διαβιβαστεί υπηρεσιακό. Έντονε πολιτικέ αντιδράσει έχουν ξεσπάσει με αφορμή την αποφυλάκηση για λόγου υγεία του Αριστίδη Φλόρου. Πρόκειται για έναν εκ των βασικών κατηγορουμένων στο οικονομικό σκάνδαλο υπεξαίρεση ενέργα. Μάλιστα, ο 39χρονο τον περασμένο Μάρτιο είχε κρυθεί ένοχο για ηθική αυτούργια στην απόπειρα δολοφονία σε βάρο του δικηγόρου Γιώργου Αντωνόπουλου τον Νοέμβριο του 2014 στην Πεντέλη. Ω άλλο προκλήθηκε ήταν τέτοιο που ανάγκασε τον Υπουργό Δικαιοσύνη να παρέμβει μία μέρα μετά τη δημοσιοποίηση του θέματο. Το διατακτικό του βουλεύματο δημιουργεί πολλά και εύλογα ερωτηματικά. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για πρωτοφανή πρόκληση και για υπόγειε μεθοδεύσει με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη να σημειώνει με ανάρτησή του στο Twitter. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πώ επί των ημερών τη οι ισχυροί του χρήματο που καταδικάζονται βγαίνουν ένα μετά τον άλλον από τι φυλακέ. Το κράτο δικαίου δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τη. Συνιστά πρωτοφανή πρόκληση να ελευθερώνονται εγκληματίε με υπόγειε μεθοδεύσει. Υπενθυμίζεται στη Νέα Δημοκρατία ότι τα βουλεύματα που εκδίδονται από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια δεν είναι κυβερνητικέ αποφάσει και καλό θα είναι η Νέα Δημοκρατία να δηλώσει χωρί περιστροφέ αν συμφωνεί ή όχι με την προαναφερόμενη απόφαση. Ο αριστή Φλωρό φέρεται να έκανε χρήση του άρθρου 110 του ποινικού κώδικα, το οποίο τροποποιήθηκε προ το υπιότερο από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη Νίκο Παρασκευόπουλο κατάφερε να αποφυλακιστεί με ποσοστό αναπηρία σε 67% καθώ φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα. Την ίδια ώρα ο Μάκη Βορίδη ξεκαθαρίζει πω δεν έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Αριστίδη Φλόρου. Επειδή προφανώ οι ηθική, ακέραιοι και φιλαλήθη αριστεροί δεν έχουν ιδεολογικά επιχειρήματα να αντιτάξουν, ακολουθούν την προσφυλή του τακτική τη λάσπη και των fake news. Για να μην εκτίθενται, τους ενημερώνω ότι ουδεμία σχέση έχω με την υπεράσπιση του Αριστίδη Φλόρου της Ενέργα. Τέτοιε αποφάσει αποτελούν πλήγμα στο κράτο δικαίου και καλλιεργούν στου πολίτε την αίσθηση ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην απονομή τη δικαιοσύνη. Ο 39χρονο είχε καταδικαστεί σε 21 χρόνια κάθεξη για την υπόθεση υπεξαίρεση 256 εκατομμυρίων ευρώ τη ενέργεια και αποφυλακίστηκε μετά από περίπου 18 μήνε.